Σε αυτή τη θολή φωτογραφία είναι αποτυπωμένο το θρίλερ που εκτυλίχθηκε μεσοπέλαγα μέσα στο πλοίο Κρήτη 2 στο ταξίδι από Ηράκλειο για τον Πειραιά. Κατά τις 3 η ώρα ακούσαμε μια στριγκλιά. Την είχε αρπάξει την γυναίκα, είχε σπάσει ένα ποτήρι που βρήκε δίπλα και τη το είχε βάλει στο λαιμό. Ήταν πίσω πλάτη ο κύριος αυτός και την τραβάει και της έβαλε το ποτήρι εδώ και την απειλούσε. Πρωταγωνιστές μια 39χρονη γυναίκα που βίωσε την ομηρία με την κόψη ενός σπασμένου ποτηριού, μια ανάσα από το λαιμό της και ένας 27χρονος επιβάτης σε παραλήρημα. Έδειχνε να κοιμάται και κάποια στιγμή ξαφνικά σηκώθηκε, σπάει ένα ποτήρι και πάει και παίρνει μια γυναίκα από το λαιμό. Άγνωστη. Άγνωστο, τελείως, άσχετη δεν ήταν. Ναι. Ο άνθρωπος ήταν σε μια κατάσταση παροξισμού, ξέρω, σχιζοφρένεια, τι είχε ο άνθρωπος, δεν μπορώ να καταλάβω. Το πρωτοφανές περιστατικό ομηρίας που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη εκτυλίχθηκε στο κεντρικό σαλόνι του πλοίου μετά τις 2 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 39χρονη γυναίκα καθόταν με τον άντρα της στο σαλόνι όταν ξαφνικά δέχτηκε επίθεση από τον άγνωστο άντρα. Στα χέρια του κρατούσε ένα σπασμένο ποτήρι και απειλούσε να σκοτώσει τη γυναίκα. Σύμφωνα μάλιστα με τον καπετάνιο του Κρήτη 2, 27χρονος φώναζε στην αρχή ότι τον κυνηγούν 30 άτομα και ότι θέλουν να τον πετάξουν στη θάλασσα. Από τις 11.30 περίπου ξεκίνησε να παραπονιέται ότι κάποιος τον κυνηγάει, θέλει να τον πετάξουν στη θάλασσα, ότι θέλουν να τον σκοτώσουν με όπλο, ότι κάποιοι κάπου κουβαλάνε όπλα. Θέλει να καλέσει ο καπετάνιος αστυνομία στον Πειραιά γιατί κάποιος θα τον σκοτώσει. Κάποιος τον περίμενε και θα τον σκοτώσει. Καπετάνιε, βοήθησέ με. Καπετάνιε, βοήθησέ με. Με ιδιαίτερη ψυχραιμία το πλήρωμα φρόντισε να απομακρύνει τους υπόλοιπους επιβάτες από το σαλόνι, ενώ ο καπετάνιος έκανε προσπάθειες να ηρεμήσει το δράστη. Παράλληλα ενημερώθηκαν λιμενικό και αστυνομία που τέθηκαν σε συναγερμό, ενώ το πλοίο συνέχιζε την πορεία του για το λιμάνι του Πειραιά. Επειδή εγώ του είχα μιλήσει και νωρίς το βράδυ και τον είχα καθησυχάσει, του λέω εντάξει εδώ θα σε προσέχω, μην φοβάσαι κτλ. Με εμπιστευόταν και έτσι σιγά σιγά ήθελε μόνο εμένα, αδειάσαμε όλο το σαλόνι. Έμεινα εγώ όλο το βράδυ μαζί του. Του μίλαγα μέχρι που ειδοποιήσαμε εδώ, ήρθαν τα ΕΚΑΜ στο πλοίο, πριν δέσει το πλοίο ανεβήκανε πάνω. Κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών και στελέχη της ασφαλείας Πειραιά προσέγγισαν το πλοίο, μπήκαν μέσα και κατάφεραν να συλλάβουν τον 27χρονο. Πηδήσαν τα ΟΕΚ 5,5 ώρα στο πλοίο. Από το Χύπλο. Το πλοίο κατέπλεψε γύρω στις 6.30 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά και αποβίβασε τους 614 επιβάτες του με ασφάλεια. Ασθενοφόρο περίμενε και παρέλαβε την 39χρονη γυναίκα, η οποία είχε τραυματιστεί ελαφρά στο λαιμό, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Κατέβασα εγώ στην είσοδο μαζί με τη γυναίκα με το ποτήρι στο λαιμό καρφωμένο. Την ικανοποίησή του για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης των αρχών στην ομηρία μέσα στο πλοίο Κρήτη 2 εξέφρασε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Θοδωρής Δρίτσας, δίνοντας θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες αυτήν.